Καλησπέρα σας. Ναι. Εγώ λέγομαι Ντόρα Ψωμίτου και θα βοηθήσω λιγάκι στο συντονισμό της παρουσίασης του πρώτου ποιητικού πονήματος του Γεράσιμου Κουβαρά και δι χαϊκού. Πολλές από αυτές, δηλαδή το χαϊκού για μένα έτσι και λίγο σαν ένα ένιγμα, είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε μια παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γεράσιμου. Έψαξα πολύ να βρω και να καταλάβω το ποιητικό αυτό είδος και ως φόρμα και ως δομή και ως ιστορία, αλλά ευτυχώς στη σημερινή παρουσίαση έχουμε τον κύριο Χρήστο Τουμανίδη, ο οποίος θα αναλάβει την παρουσίαση καταρχήν της ποίησης χαϊκού και κατά δεύτερον του βιβλίου του Γεράσιμου. Θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για τον Χρήστο Τουμανίδη. Ο Χρήστος Τουμανίδης καταρχήν είναι συμπατριώτης μου και είμαι πολύ περήφανη που η Πέλα έχει αναδείξει ένα τόσο σημαντικό ποιητή και μελετητή. Γεννήθηκε στη Λιθαριά της Πέλας το Μάιο του 52 και έζησε για κάποιο περίοδο στην Άουσα, στον όμορο βουμό μας, και μετά από το 1965 καταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Ο ίδιος λέει ότι ασκεί το άχαρο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. Αυτό το άχαρο επάγγελμα όμως έδωσε τη δυνατότητα να γυρίζει σε μία προσωπική δημιουργία καθημερινά για πολλά χρόνια και πολύ πριν αρχίσει αυτό το επάγγελμα, δηλαδή από τα 15 του νομίζω κιόλας, άρχισε να ασχολείται με την ποίηση και σε αυτή την πορεία του, σε αυτή την πορεία της ποιητικής δημιουργίας του, σταθμός στάθηκε η γνωριμία του με τον Γιάννη Ρίτσο, δίπλα στον οποίο μαθήτευσε, και νομίζω ότι υπήρξε καταλύτης στην δική του διαμόρφωση ως ποιητικού υποκειμένου. Έχει ενταχθεί ως ποιητής στην γενιά του 70 και έχει η ποίησή του ανθολογηθεί Πολάκης και Πλιστάκης και έχουν γράψει και κείμενα και ερμηνευτικά σχόλια για αυτήν ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Νίκος Πανιάς, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Φώτας Κονδύλης, η Αργυρό Μαντόγλου, ο Γιάννης Βασκόζος και επίσης η Μπέατρις Μπαλίτσι, ο Μιλιάνοφ Καλούτσι, Καλούπι, συγγνώμη, και η Ευγενία Κριτσέψκαγια. Ο Χρήστος Τουμανίδης, πέρα από όλα τα άλλα, θεωρείται πραγματικά ο σημαντικότερος μελετητής χαϊκού στην Ελλάδα. Ο ίδιος έχει εκδώσει το ανθολόγιο ελληνικών χαϊκού και έχει ιδρύσει τον ελληνικό κύκλο χαϊκού. Θα πρότεινα λοιπόν να πάρει το λόγο και να μας εισαγάγει σε αυτό το είδος στο οποίο δοκίμασε να γράψει και ο Γεράσιμος. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ να κρατήσετε το 1/3 από αυτά που σας είπε η κυρία ή η προηγουμένη. Έτσι, το 1/3 από αυτά που είπε. Υπερέβαλε. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Ηλιακές ποιητικές κοιλίδες». Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για κοιλίδες. Θα μπούμε σε χώρους σκοτεινούς και σε χώρους φωτεινούς. Του ήλιου από τη μια και της ανθρώπινης ψυχής από την άλλη. Θα μιλήσουμε ασφαλώς για ποίηση. Για αναπάντητα και ταυτόχρονα απαντημένα ερωτήματα διατυπωμένα με τρίστιχη μορφή και σε συνολικά
17 συλλαβές, όπως αυτό του ποιητή μας. Πώς να χωρέσουν 17 συλλαβές, ψυχή και σώμα. Με αφορμή τις κοιλίδες ήλιου, μια συλλογή εκλάμψεων και με τη δυνατότητα της ποιητικής ενόρασης, θα διερευνήσουμε φαινόμενα γήινα και ταυτόχρονα συμβαντικά. Θα υπερβούμε την καθημερινότητά μας, με άλλα λόγια, με έννοιες όπως αυτές. Ήλιος, κοιλίδες, χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και χαϊκού. Παρά την αυθαίρετη και φαινομενικά ασύνδετη συμπαράθεσή τους, οι πιο πάνω έννοιες έχουν συνάφεια, συνδέονται μεταξύ τους, θα έλεγε κανείς μόνο και μόνο για να μας προσφέρουν μια εμπειρία γεμάτη μυστήριο φως και ομορφιά. Εμπειρία ζωής που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη στις μέρες μας, αν αναλογιστούμε τις παράλογες καταστάσεις μέσα στις οποίες μας καταδίκασαν να ζούμε ξένα κέντρα αποφάσεων και ξένα συμφέροντα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως εμείς είμαστε άμυροι ευθυνών, πως δεν βάλαμε κι εμείς με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή το δαχτυλάκι μας για να συμβούν όλα όσα περνάει αυτός ο τόπος. Χρειάζεται άρα για να πούμε περισσότερα? Όχι ασφαλώς. Μπορούμε ωστόσο να ισχυριστούμε πως η παρουσία μας εδώ συνιστά ή μπορεί να συνιστά μια μορφή αντίστασης και αντίδρασης σε όλους εκείνους τους σκοτεινούς μηχανισμούς που βάλθηκαν να μας εκμηδενήσουν ως άτομα, ως λαό και ως χώρα. Εναρχείε επομένως το φως και μέσα από το φως ο λόγος, η πιο φωτεινή εκδοχή της σιωπής, δηλαδή η ποίηση, ο πολύσιμος και πολυσήμαντος λόγος μας. Είπαμε θα μιλήσουμε για κοιλίδες. Τι πράγμα μπορεί να είναι όμως αυτές οι κοιλίδες? Από πού κρατάει η σκούφια τους? Πώς γεννιούνται και τι σχέση μπορεί να έχουν με εμάς τους ανθρώπους? Και τέλος, πώς έγιναν ποιήσει αυτές οι αποκρουστικές λόγω ονόματος κοιλίδες? Ας επιχειρήσουμε να απαντήσουμε τώρα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας και τις διαπιστώσεις του ποιητή μας. Τα επίγοντα κατηγορούν πάντα τα σημαντικά. Και λέει ακόμη, δραπέτης ήλιος, τα ίχνη του σε λίγο θα σβήσει η νύχτα. Ηλιακές κοιλίδες. Σύμφωνα με τους αστροφυσικούς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά παροδικά ηλιακά φαινόμενα είναι και οι ηλιακές κοιλίδες. Αυτές εμφανίζονται στην επιφάνεια του ήλιου, τη λεγόμενη φωτόσφαιρα. Θεωρούνται οι περισσότερο εντυπωσιακοί και ενδιαφέροντες σχηματισμοί της φωτόσφαιρας. Είναι ορατές ως σκοτεινές μικρές ή μεγαλύτερες κυκλικές επιφάνειες και γι' αυτό ονομάστηκαν κοιλίδες. Προκαλούνται από μαγνητική δραστηριότητα η οποία παρεμποδίζει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, οι ηλιακές κοιλίδες ως εκδήλωση έντονης μαγνητικής δραστηριότητας συνοδεύονται και από άλλα δευτερογενή φαινόμενα όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι στεματικές εκτοξεύσεις μάζας. Ίσως σας φαίνονται παράτερες οι πληροφορίες αυτές, αλλά πιστεύω πως θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις άλλες κοιλίδες. Αυτές που δημιουργήθηκαν από κάποιον, όχι από κάποιον ήλιο, αλλά από έναν γήινο πλάνητα της ποίησης, τον Γεράσιμο Κουβαρά. Έναν άκρος επικίνδυνο άνθρωπο, δηλαδή.
ο οποίος μέσα από τις, μέσα σε όλες τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες του βρίσκει χρόνο και έμπνευση για να γράφει ποίηση. Και μάλιστα ένα από τα δυσκολότερα είδη ποίησης. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τα εντός εισαγωγικών σκοτεινά αλλά γεμάτα φως μηνύματα αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου. Ήλιος που καίει, παγωμένος για πάντα, φωτογραφία. Αλλάζοντας τόνο και διάθεση, θα ήθελα να ομολογήσω πως σπάνια σε μια ποιητική συλλογή ενός άγνωστου σε μένα ποιητή κέρδισε αμέσως με την πρώτη κιόλας ματιά το ενδιαφέρον μου και μου πρόσφερε το ιδιαίτερο εκείνο ρίγος που προκαλεί η γνήσια ποιητική δημιουργία. Οι κυλίδες ύλου, μπορώ να το πω απερίφραστα, είναι ποιήση. Λόγος ποιητικός και όχι στιχουργικές κατασκευές. Πρόκειται για τρεις στιχαποιήματα που γράφτηκαν με τον τρόπο του χαϊκού. Με τον τρόπο δηλαδή μιας εισαγόμενης ποιητικής φόρμας, η οποία βρήκε και στη χώρα μας πρόσφορο έδαφος και για την οποία θα ήθελα να αφιερώσω τις παρακάτω σύντομες όσο γίνεται αναφορές μου. Τι είναι το χαϊκού, από πού μας έρχεται και γιατί απέκτησε παγκόσμια φήμη και διάδοση αυτή η ιδιότυπη ποιητική φόρμα. Το χαϊκού είναι ένα είδος επιγραμματικής ποίησης που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, την Ιαπωνία, κάπου μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα, κατά την ιστορική περίοδο γνωστή ως Έντο, η οποία ορίζεται από το 1603 έως το 1868. Αυτά αφορούν την ιστορία της Ιαπωνίας. Είναι το πιο σύντομο, λιτό και περιεκτικό είδος ποίησης στον κόσμο, αφού αποτελείται από τρεις όλο και όλο στίχους και από συνολικά 17 συλλαβές με διάταξη 5-7-5 συλλαβές ανά στίχο αντίστοιχα. Το χαϊκού αποτελεί εξελικτική μορφή ενός άλλου παλαιότερου είδους της ιαπωνικής ποιητικής παράδοσης, γνωστό με την ονομασία ουάκα ή τάγκα. Κάθε τάγκα αποτελείται από δύο ομάδες στίχων, δύο στροφές δηλαδή, όπου η μεν πρώτη ομάδα είναι τρίστιχο των 5-7-5 συλλαβών και η δεύτερη δίστιχο με 7 συλλαβές αναστίχο. Συνολικά λοιπόν το τάγκα έχει 7 στίχους και 31 συλλαβές. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η ιαπωνική ποίηση ως λυρική έκφραση βασίζεται στον αριθμό των συλλαβών και όχι όπως συμβαίνει στην ποιητική παράδοση της Δύσης που ακολουθούνται κανόνες της ομοιοκαταληξίας, του μέτρου και της παρήχησης, μουσικότητα του λόγου, στοιχεία ολότελα ξένα προς την ιαπωνική ποίηση. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα στοιχεία. Μία εισαγωγή θα κάνουμε. Εγώ βεβαίως έγραψα πολύ περισσότερα από αυτά που θα σας πω. Επομένως έχω την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών να επιλέγω τα σημεία αυτά. Θα πούμε μόνο ότι το χαϊκού είναι εξέλιξη των δύο ειδών που προηγουμένως σας είπα και αυτή την τύχη την οφείλουμε γιατί περί τύχης πρόκειται να έχουμε δηλαδή αυτό το πιο μικρό ποίημα με αυτά τα χαρακτηριστικά που προηγουμένως σας είπα. Σε αυτό λοιπόν αποφασιστική ήταν η παρέμβαση ενός μεγάλου ποιητή της Ιαπωνίας του Ματσού Οπασό, που γεννήθηκε το 1664 και
και πέθανε το 1694. Ο Μπασό έγραψε πολλά και σημαντικά χαϊκού και είναι αυτός που ανέδειξε ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ιαπωνικού πολιτισμού. Μετά τον Μπασό θα πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε άλλους τρεις ποιητές οι οποίοι αποτελούν και τους επόμενους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία και την εξέλιξη του είδους. Αυτοί είναι ο Γιώσα Μπουσόν, ο Κομπαγιάσι Ίσα, ο Μασαόκα Σίκι και έναν που πρέπει ναι, και ο... Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις, Μπασό, Ίσα, Μπουζόν και Σίκι, θεωρούνται η κορυφαία τετράδα των ποιητών δασκάλων του χαϊκού. Χάρη σε αυτούς λοιπόν έφτασε και εμάς κάποια στιγμή εδώ στη Δύση, πρώτα στην Ευρώπη και την Αμερική, σχεδόν ταυτόχρονα και περίπου την ίδια περίοδο, αρχές του 20ου αιώνα και στην Ελλάδα. Την ονομασία χαϊκού την οφείλουμε στον Μασαόκα Σίκι, ο οποίος το ονόμασε έτσι από το 1890. Θα πούμε τώρα δύο πράγματα για τις πηγές έμπνευσης του χαϊκού στην κλασική του μορφή. Οι πηγές λοιπόν έμπνευσης του κλασικού χαϊκού είναι η φύση, το φυσικό περιβάλλον με τα μικρά αλλά πολυσήμαντα στιγμιαία συμβάντα της που λαμβάνουν χώρα ερήμημα σχεδόν λόγω της πολλαπλότητας, της συχνότητας και του ρυθμού με τον οποίο συντελούνται αυτά. Επομένως, η παρατήρηση και η βίωση αυτών των φυσικών διεργασιών και φαινομένων απαιτούν πλήρη και διαρκή πνευματική εγρήγορση. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση για να γράψει κανείς χαϊκού είναι η πολύχρονη επίπονη άσκηση στα μυστικά και τους κανόνες του. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να γράψει κανείς ένα χαϊκού και ας φαίνεται πως είναι. Επομένως, παρατηρώ τον κόσμο, βιώνω αλλιώς τη ζωή, εχμαλωτίζω το φευγαλαίο, τη ρέωσα στιγμή, άρα το αιώνιο. Να, τι είναι το χαϊκού. Είπαμε ότι αρχές περίπου του 20ου αιώνα το χαϊκού έγινε γνωστό και στην Ελλάδα. Θα πω μερικά στοιχεία πώς. Ως έννοια ποιητική τουλάχιστον πρωτοεμφανίζεται στα καθημάς το 1904 με ένα θεωρητικό κείμενο του Σπυρίδωνος Δεβιάζ. Αργότερα το Μάιο του 1925, 10 χρόνια δηλαδή μετά, ο Γεώργιος Σταυρόπουλος θα δημοσιεύσει στο περιοδικό Λυκαβιτός 6 ποιήματα με τον τίτλο «Χαϊκάι», μαζί με ένα μικρό σημείωμα ενημερωτικό για το είδος. Αυτή είναι και η πρώτη φορά και η πρώτη δημοσίευση που έχουμε σε καθαρά ποιητικό πεδίο. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, 1925 δηλαδή, ο Χάγερ Μπουφίδης με το ψευδόνυμο Ίσανδρος Άρης θα παρουσιάσει στο περιοδικό Νέα Τέχνη τα 5 δικά του χαϊκάι με ένα επίσης σχετικό κείμενο που τα συνόδευε. Και τρίτο και κατόπιν έχουμε τον Κύπριο ποιητή το 1926 Παύλο Κρινέο Μιχαηλίδη, ο οποίος δημοσίευσε τα δικά του 13 στιχά που τα έλεγε και εκείνος χαϊκάι στο περιοδικό Μεγάλη Ελληνική Κυκλοπαίδεια. Ακούγομαι καλά, συγγνώμη, γιατί αυτά τα τέσσερα γεγονότα στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα μπορεί να θεωρηθούν ως πρόδρομοι του φαινομένου, αφού παρά την ισχνότητά τους τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά θα προετοιμάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη του χαϊκού στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να μιλήσουμε και για την πρώτη περίοδο
τις περιπέτειες του Χαϊκού στην ελληνική ποιητική πραγματικότητα. Η δεύτερη περίοδος, που είναι και η σημαντικότερη, ξεκινάει με τον Γιώργο Σεφέρη, τον μεγάλο μας ποιητή. Το 1940 θα δημοσιεύσει την ποιητική του συλλογή «Τετράδιο Γυμνασμάτων». Σε αυτή λοιπόν την συλλογή περιέχονται τα περίφημα 16 χαϊκού του, τα οποία παρά τις ιδιαιτερότητές τους αποτελούν την πιο σημαντική στιγμή της ποίησης χαϊκού σε ό,τι αφορά την καθιέρωσή της στην Ελλάδα. Με τον Γιώργο Σεφέρη και τα 16 χαϊκού του μπορούμε να πούμε πως περνάμε στη δεύτερη και καθοριστικότερη, όπως είπαμε, περίοδο του χαϊκού. Θα χρειαστούν όμως να περάσουν άλλα 25 χρόνια για να δώσει το 1969 ο Ζήσιμος Λορετζάτος το δικό του δυναμικό παρόν για τη συλλογή του «Αλφαβητάρι». Αυτή η συλλογή είναι και η πρώτη ιστορικά που είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη με χαϊκού. Είναι δηλαδή όλο το βιβλίο χαϊκού. Μετά τον Ζήσιμο Λορετζάτο έχουμε τον Γιώτα Δέλτα Αντωνίου, όπου το 1972 θα δημοσιεύσει το δικό του βιβλίο «Χαϊκάι και Τάγκα». Συνοψίζοντας, με την παρουσία αυτών των τριών, Σεφέρ, Λορετζάτο, Αντωνίου, παγιώνεται τροποντινά η τρίστιχη αυτή φόρμα στον ποιητικό μας χάρτη. Και η περιπέτεια θα συνεχιστεί σε άλλους πρωτόγνωρους για το ελληνικά δεδομένα αριθμούς. Δεν θα πω άλλα, γιατί ενδεχομένως να σας φανούν και πολύ βαριά εντός εισαγωγικών ως πληροφορίες. Θα σας μιλήσω μόνο όμως για τον Νίκο Καζαντζάκη, για τον οποίο δεν είναι γνωστά κάποια στοιχεία που αφορούν δηλαδή τη σχέση του με το χαϊκού. Ο Νίκος Καζαντζάκης λοιπόν, εκτός από το γνωστό πολυσήμαντο έργο που μας άφησε, ασχολήθηκε και εκείνος με το χαϊκού. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το διερευνώ ακόμη. Έχω περίπου ολοκληρώσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να το παρουσιάσουμε. Εγώ λοιπόν προσωπικά με όλα όσα έχω μέχρι στιγμής δει, ο Καζαντζάκης είναι ο μοναδικός Έλληνας ποιητής ο οποίος κατόρθωσε να συλλάβει τη φιλοσοφία και το πνεύμα της ποίησης χαϊκού. Και αυτό ίσως έχει και την εξήγησή του, γιατί ο Καζαντζάκης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς συγγραφείς και ήταν ίσως ο μοναδικός ο οποίος όπου πήγαινε μελετούσε τα πάντα για τη χώρα στην οποία θα βρισκόταν. Αυτό έκανε και για την Ιαπωνία. Και σε όλο το έργο υπάρχει αυτή του η σχέση με την Ιαπωνία, όπου πόσο πολύ τον εντυπωσίασε ως χώρα και ως πολιτισμός και την αγάπησε. Αυτό ακριβώς αντανακλά λοιπόν και σε αυτά που σας είπα, το ότι είναι από τους λίγους που κατάφερε να συλλάβει την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω ένα από τα χαϊκού του. Είπα στη Μυγδαλιά, αδελφή μου, μίλησέ μου για το Θεό. Και η Μυγδαλιά άνθησε. Είχαμε μείνει στην περίοδο τη δεύτερη. Από το 1972 και έως τις μέρες μας έχουμε την τρίτη περίοδο, κατά τη δική μου τουλάχιστον αυθαίρετη φιλολογική κατάταξη την οποία διανύουμε. Δύο-τρία ακόμα στοιχεία και θα ολοκληρώσω τις πληροφορίες μου. Το 1995 εκδόθηκε η πρώτη ανθολογία ελληνικού χαϊκού από τον Γράφοντα, με μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή του αείμνηστου Θήτα Δέλτα Φραγκόπουλου. Η εν λόγω ανθολογία κατάγραψε ως ένα σημείο
και κωδικοποίησε το δυναμικό των ποιητών χαϊκού στην Ελλάδα και την Κύπρο και αναθέρμανε το ενδιαφέρον ποιητών, μελετητών, αναγνωστών για αυτή την περίφημη ποιητική φόρμα. Μετά από αυτό εμφανίζονται νέοι ποιητές, νέες συλλογές χαϊκού, νέες δραστηριότητες που προηγουμένως δεν τις είχαμε και βρισκόμαστε στην κορύφωση του φαινομένου, όπου δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος πυρετός εντός εισαγωγικών παραγωγής χαϊκού. Θέλω απλώς να πω ότι μετά από την ανθολογία αυτή του ελληνικού χαϊκού, αμέσως μετά ξεκίνησα την προετοιμασία της πιο πλήρους καταγραφής του είδους και αυτή τη στιγμή είμαι περίπου στην ολοκλήρωση αυτής της ανθολογίας και αναζητούμε εκείνον τον εκδότη που θα καταλάβει πόσο σημαντική και χρήσιμη είναι μια ανθολογία ανάλογη. Το χαϊκού είναι η ποίηση της έκπληξης και της απόλυτα ελεγχόμενης έκφρασης. Είναι η ποίηση των ορίων, οι υποόρους παραχωρημένη δημιουργική ελευθερία. Σε κάθε χαϊκού όλα είναι μετρημένα και μετρήσιμα. Συλλαβές, λέξεις, στίχοι, αναπνοές. Μέτρων άριστον δηλαδή. Δεν περισσεύει τίποτα, ενώ ταυτόχρονα λείπουν πολλά. Επειδή κάθε χαϊκού είναι το αποτέλεσμα πραγματικής συνδημιουργίας, ποιητή και αναγνώστη, όσα περιέχει ένα γραμμένο χαϊκού είναι ο ποιητής. Όσα λείπουν και είναι ζητούμενα, είναι ο αναγνώστης. Το χαϊκού έχει τόσες και τέτοιες πτυχές που για να τις προσεγγίσει κανείς στοιχειωδώς με μια κάποια επάρκεια θα χρειαζόντουσαν να γραφούν πολλές σελίδες. Ολοκληρώνω με ένα υπομορφή χαϊκού τρίστιχο. Λίγα, πιο λίγα. Τα πολλά και σπουδαία, ένα χαϊκού. Και θα επιστρέψουμε πάλι στις κοιλίδες ήλιου. Οι κοιλίδες ήλιου κερδίζουν το ενδιαφέρον και του πιο απαιτητικού φύλου της ποίησης για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, με την πρωτότυπη εμφάνισή τους. Κατόπιν, με την ιδιαίτερη χειρόγραφη γραμματοσειρά. Έπειτα, με την τολμηρή για ένα βιβλίο, βιβλιοδετική επιλογή. Η ανεξαρτησία των τυπωμένων φύλων, που έχει κανείς την αίσθηση πως είναι καρτοποιήματα. Και τέλος, η ίδια η ποιότητα του χαρτιού. Με άλλα λόγια, οι κοιλίδες ήλιου μας κερδίζουν και μας συστήνονται μέσω και των πέντε αισθήσεων. Λείπει μονάχα η μουσική, σκέφτομαι. Αλλά και αυτή έχει τη συνεισφορά της. Την ακούμε καθώς αγγίζουμε τις καρτοσελίδες, αλλά κυρίως μέσα από τις λέξεις, όπως κυλούν μπροστά στα μάτια μας, από στίχο σε στίχο και από ποίημα σε ποίημα. Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να χαιρετήσω και πάλι την έξοχη ποιητική προσπάθεια του Γεράσιμου Κουβαρά, να του ευχηθώ καλύτερη συνέχεια για την μετά κυλίδων φωτεινή διαδρομή του. Θα έχουμε την καρδιά και τα μάτια μας ανοιχτά, να υποδεχθούμε τους επόμενους ποιητικούς καρπούς του. Ο Γεράσιμος Κουβαράς, με την πρώτη κιόλας ποιητική του συλλογή, κατόρθωσε κάτι μοναδικό για Έλληνα ποιητή που γράφει με τον τρόπο του χαϊκού. Αφομοίωσε σε υψηλό βαθμό τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά αυτής της ποίησης και μας έδωσε μερικά
από τα πιο αξιοπρόσεκτα ελληνικά χαϊκού. Θα ήταν άδικο όμως να τελειώσω την ομιλία μου χωρίς να κάνω μια αναφορά στον εκδοτικό οίκο Λυτρή. Αξίζει μεγάλος έπαινος στους υπεύθυνους του Λυτρίβη και προσωπικά στην κυρία Σεβαστή Παπαδοπούλου, την εκδότρια. Πρώτα απ' όλα για την τολμηρή απόφαση να εκδώσουν μια συλλογή με ελληνικά χαϊκού, αλλά και για την υψηλή αισθητική εμφάνιση της συλλογής, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και έμπνευση. Τους εύχομαι να ανταμυφθούν και να δικαιωθούν σε αυτό το εκδοτικό τους εγχείρημα και να συνεχίσουν με το ίδιο μεράκι ανάλογες τολμηρές επιλογές στις εκδόσεις του. Σήμερα γνώρισα και τον πιο σημαντικό, θα έλεγα, άνθρωπο αυτής της όλης εκδοτικής προσπάθειας, από καθαρά καλλιτεχνική αισθητική άποψη. Είναι ο Αρίσταρχος Παπαδανίνη. Και είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που με το αποτέλεσμα που έφεραν με κάνουν και εμένα να νιώθω περηφάνεια που συμμετείχα στην παρουσίαση της συλλογής Κυλίδης του Ήλου. Να κλείσω διαβάζοντας μερικά χαϊκού ακόμα από τη συλλογή. Κυλίδες αίμα, βλέπει ο Φωνιάς το δάσος τις παπαρούνες. Βαθύ σκοτάδι, άσε με να το χαρώ, πυγολαμπίδα. Με μια ανάσα είπα τον κόσμο όλο και τον κράτησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισήγηση των Χρήστο Κουμανίδη και νομίζω ότι αυτή η εισήγηση, τουλάχιστον εγώ αυτό αισθάνθηκα, με ξεκλείδωσε λιγάκι από την αμηχανία που είχα ως αναγνώστης απέναντι σε αυτή την πρώτη μου επαφή με την ποίηση, με τον τρόπο του χαϊκού, ένα είδος που ήταν άγνωστο σε μένα μέχρι τότε. Δηλαδή, περιμένω να ξαναδιαβάσω μετά από αυτή την εισήγηση καταρχήν τις Κυλίδες Ήλιου του Γεράσιμου, αλλά και την ανθολόγηση και άλλα χαϊκού, γιατί αισθάνομαι ότι μου δόθηκε ένα κλειδάκι και έχω μία δυνατότητα κλειδάκι να καταλάβω. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι το αποτέλεσμα μιας συνάντησης τριών πολύ δημιουργικών και ταλαντούχων ανθρώπων. Πρώτη η εκδότρια, η Σέβη Παπαδοπούλου, η εκδότρια πολύ ωραία παρουσίασε ήδη ο κύριος Τουμανίδης. Θα ήθελα να πω ότι η Σέβη καταρχήν είχε τη τόλμη να, σε μία εποχή που κάθε λογική θα έλεγε δεν ανοίγουμε εκδοτικό οίκο, δεν προχωρούμε σε τέτοιου είδους κινήσεις, πρέπει να είμαστε πιο συντηρητικοί, να ξεκινήσει το Λυτρίβη και να το ξεκινήσει χωρίς να κάνει καμία υποχώρηση στο θέμα της αισθητικής, στο θέμα του προϊόντος που θα προσέφερε στον αναγνώστη. Έχουμε μία εξαιρετική έκδοση που είναι κατά πολύ επιλογή. Και θα ήθελα λιγάκι, Σέβη, να μας πεις, δηλαδή πολύ τολμηρή αυτή η προσπάθεια, δεν είναι? Όχι, δεν είναι τολμηρή. Θέλω να μου δώσω ένα λεπτό και να πω ότι η ίδια είναι φωτογράφος. Καταρχήν έχει σπουδάσει φωτογραφία. Είναι η συνιδρύτρια στο Λυτρίβη και είναι ένας άνθρωπος
Εγώ την συνήθως παρουσιάζω και λέω ότι είναι πολιτισμολόγος και μετά εκεί μου λέει ότι ναι, αλλά έτσι με βάζεις να φαίνομαι πολύ θεωρητική, ενώ εγώ δεν είμαι των λόγων, είμαι της πράξης. Λοιπόν, είναι μία πρακτική και αποτελεσματική πολιτισμολόγος, πολιτισμιολόγος. Σε ζητώ συγγνώμη για την διακοπή. Σε ευχαριστώ, όχι να πω καταρχάς ότι το Λιτρίβι έχει καταγωγή από τον Πόρο και γι' αυτό είναι το Λιωτρίβι που λένε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Απλά επειδή εμείς ξεκινήσαμε από τον Πόρο και εκεί ο ιδιωματισμός λέει Λιτρίβι το ελαιοτριβείο και το στήσαμε σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ελαιοτριβείο και αναγνωρισμένο. Εξού και το όνομα, δηλαδή έχει την ιστορία που δεν είναι απλά. Μας βγήκε. Αυτό ως προς την καταγωγή του, είναι μία συλλογικότητα και βασικά κάθε αποτέλεσμα θέλουμε να είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικότητας, ομάδας. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ που αυξάνεται και επιθύνεται η ομάδα μας. Αυτή η έκδοση είναι η δεύτερη έκδοση του Λιτρίβιου. Είμαστε πολύ καινούργοι, είμαστε 2,5 χρόνια ουσιαστικά. Σαν πολιτιστικός φορέας γενικά κάνουμε και άλλα πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι οι εκδόσεις. Αυτή η δεύτερη μας έκδοση έχει προηγηθεί και η αισθηματική ηλικία όταν ένα βιβλίο CD με μελοποιημένη ποίηση πάλι, που ο Δημήτρη του Μαναμή συνθέτηκε στίχους Σωτήρη Τριβιζά, Μιχάλη Γκανά και άλλων ποιητών, Λαπαθιώτη. Το ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εγώ όταν πήρα τα ποίηματα τις κάρτες βασικά που είχε φέρει ο Γεράσιμος πριν από 2,5 χρόνια στον Πόρο, στο Λιτρίβι, σε καρτούλες τόσες μικρές αυτά τα ποίηματα και μου τα έδειξε, δεν σκέφτηκα είναι τολμηρό, δεν είναι τολμηρό. Σκέφτηκα γι' αυτό, τα είχε φέρει στην τσέπη του, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι στην τσέπη σου, πρέπει να το διαβάσουν κι άλλοι, πρέπει να το δουν, πρέπει να το βγει, να είναι κάτι πανέμορφο. Ένιωσα, χωρίς να είμαι ειδική, αλλά ένιωσα πολύ έντονα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να επικοινωνηθεί. Έτσι ξεκίνησα. Και βρεθήκαμε πριν από 6 μήνες. Παραπάνω τώρα πια, δεν είναι 6. Τον Μάιο, Απρίλιο, με τον Αρίσταχο, ο οποίος είχαμε συνεργαστεί και στην προηγούμενη έκδοση, στην αισθηματική ηλικία, όπου έκανε και εκείνη την καλλιτεχνική επιμέλεια και όλη τη δουλειά. Συναντηθήκαμε. Τα είδη και εκείνο νομίζω ότι νιώσαμε το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι πλέον ήταν, είχε μπει το νερό στα βλάκια ότι αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί. Και βρισκόμαστε τώρα μετά από. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις το αποτέλεσμα, ας πούμε, το προϊόν μιας τέτοιας σωματικής και συλλογικής δουλειάς. Αυτά να πω εγώ. Από και περισσότερα θα μιλήσω για άλλη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσένα. Αλήθεια, γιατί μας δίνεις ωραίες πάσες και στις δύο φορές. Είναι η δεύτερη παρουσίαση που κάνουμε στην Αθήνα. Και τώρα ο τρίτος Καπαδόκης, τον πρώτο τον αφήνουμε τελευταία. Ο Αρίσταχος, ο Παπαδανίλη, ο οποίος είχε κατάφερε να εικονοποιήσει με έναν απίστευτο τρόπο και το χαϊκού, τώρα ειδικά μετά την εισήγηση που ακούσαμε πριν, και τα χαϊκού του Γεράσιμου. Αυτό το βιβλίο νομίζω πραγματικά ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές επιμέλειες, γραφιστικές δουλειές παρουσίασης ποίησης. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό θα ήταν, πραγματικά θα έπρεπε να βραβευτεί. Οπότε ο Αρίσταρχος να έχει ένα δεύτερο βραβείο φέτος, γιατί πρέπει να σας πω ότι καμαρώνουμε πολύ. Πριν από πολύ λίγο καιρό, ο Αρίσταρχος βραβεύτηκε με το Best Video Art Award στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λονδίνο για μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Δεν έχω καταλάβει, το ζήτησα να μου στείλει το link να το δω. Ο Αρίσταρχος βεβαίως είναι και ο ίδιος, έχει ένα συγγραφικό παρελθόν, έχει γράψει ένα πολύ σοβαρό βιβλίο για την ελληνική πολιτική γελιογραφία, το οποίο έχει και υπότιτλο «Η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης».
Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε λιγάκι η δική σου πορεία μέσα από αυτή τη ποιήση που γυράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία λόγια και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τουμανίδη για την τιμή που μας κάνατε και μιλήσατε έτσι τόσο στοχευμένα και αξιόλογα. Καλησπέρα σας και από εμένα λοιπόν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όντως ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, γιατί και πριν αυτό λέγαμε με το Γεράσιμο, πώς να συζητήσω, μου λέει. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με κινούμενα σχέδια, δημιουργώ κινούμενα σχέδια, με εικονογραφήσεις βέβαια, με δουλειές γραφιστικής, γενικότερα οπτική επικοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση, στην έκδοση Κοιλίδες Ήλιου, είχα αναλάβει σε συνεργασία βέβαια με την Σέβη και το Γεράσιμο, την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής της δουλειάς και την εικονογράφηση. Όπως ήδη σας είπε η Σέβη, γνωριστήκαμε μέσω της πρώτης της έκδοσης, της συστηματικής ηλικίας. Πώς είχε γίνει αυτό? Εγώ γνώριζα και συνεργάζομαι με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, ο οποίος είχε μια εξαιρετική τότε συνεργασία με τον, που συνεχίζεται βέβαια, με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, ερμηνευτής από τη Θεσσαλονίκη, και είχαν ήδη ηχογραφήσει τα κομμάτια της συστηματικής ηλικίας και θέλανε να δούνε πώς θα εκδοθούν. Είχαμε υλοποιήσει το βιβλίο, είχαμε κάνει δηλαδή την καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά ήθελε να πάει σε κάποιο άτομο εμπιστοσύνης. Και μου λέει, έχω μία φίλη η οποία ασχολείται έτσι με πολλά καλλιτεχνικά πράγματα και είναι και πολύ άτομο εμπιστοσύνης τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Έτσι λοιπόν γνωριστήκαμε με τη Σέβη, βγήκε αυτή η πρώτη έκδοση, όπου ακολούθησε και δεύτερη έκδοση, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά και εμπορικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, και μάλιστα αναφέρθηκε ως μία από τις πιο αξιόλογες δουλειές δισκογραφικά του 2014, συστήνοντας στο κοινό τον Θοδωρή Βουτσικάκη, ο οποίος εξελίσσεται ανωδικά διαρκώς. Συνεργάστηκε με τον Τσαρχάκο, τον Σταύρο Τσαρχάκο, με την Λίνα Νικολακοπούλου κτλ. Έτσι λοιπόν, αφού είχαμε αυτή την πολύ ωραία συνεργασία, η Σέβη έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει: έχω να σου προτείνω κάτι. Γνωρίζω έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, το Γεράσιμο βέβαια, ο οποίος έχει γράψει κάποια ποιήματα χαϊκού. Η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει αυτή την έννοια, αλλά δεν ήμουν τόσο εξοικειωμένος με τα συγκεκριμένα ποιήματα. Και πραγματικά φαντάζομαι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι, σήμερα είχαν μια εξαιρετική εισήγηση από τον κύριο Τουμανίδη. Και μπήκα στη λογική με την έννοια ότι τα αναζήτησα λίγο στο Google να δω τι είναι αυτό καλύτερα. Και μετά συναντηθήκαμε με το Γεράσιμο. Είχα ήδη προειδεαστεί ότι ο Γεράσιμος είναι διευθυντής της ActionAid Glass, οπότε ήμουν σίγουρος ότι είναι ένας άνθρωπος, όπως λέμε, της προσφοράς και γενικότερα της δράσης. Αυτό που λέω και σε άλλες παρουσιάσεις είναι όμως ότι ενώ πήγαινα να συναντήσω έναν άνθρωπο που έγραφε ποίηματα, τελικά διαπίστωσα ότι γνώριζα έναν ποιητή. Και αυτό πάντοτε το λέω, έχει μεγάλη διαφορά. Το ανέφερε και ο κύριος Τουμανίδης. Άλλο να στιχοπλοκούμε και άλλο να δημιουργούμε ποίηση, όπως το εννοούμε με ποί, το παλιό. Λοιπόν, οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά αυτή, γιατί ούτως ή άλλως ήθελα να συνεργαστώ με τη Σέβη, αλλά κακά τα ψέματα, όπως όλοι ξέρετε, όταν πάμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε. Το ιδεατό είναι να πιστεύουμε και ότι αυτό που θα φτιάξουμε, πιστεύουμε και το περιεχόμενό του. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά ότι το περιεχόμενο πραγματικά άξιζε να εκδοθεί και να είναι και σημείο αναφοράς στην εκδοτική μας πραγματικότητα. Αλλά ο ενθουσιασμός δεν έμεινε μόνο στο περιεχόμενο. Είχα και εγώ τη χαρά να δω αυτές τις περίφημες κάρτες που ενέπρεψαν αυτή τη Σέβη και είδα τον γραφικό χαρακτήρα του Γεράσιμου και του οποίου Γεράσιμου αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στην έκδοση. Στην αρχή ήταν λίγο έτσι στατικός, λέει τώρα τι, τα γράμματά μου να φαίνονται. Λέω, άσε να δοκιμάσουμε λίγο και βλέπουμε. Τελικά μπήκε τόσο πολύ μέσα σε όλο αυτό, ώστε ανταποκρίθηκε και όταν του ζητήσαμε να γράψει πάλι ιδιοχείρως το κείμενο που εξηγεί πώς το λέμε, το τι είναι αυτή η έκδοση, αλλά και τα χαϊκού, με πολύ ωραία, λίγα λόγια, μέχρι και το περίφημο ISBN της έκδοσης. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Είναι όλα από τα χεράκια του. Λοιπόν, και επίσης, μέσα σε αυτή την έκδοση που μπορώ να σας τη δείξω λίγο, όπως ήδη προειδεαστήκατε, είναι μια έκδοση που δεν είναι βίβλιο δεδομένη, αλλά λειτουργεί με τη μορφή καρτών. Καρτοβιβλίο. Και σας διάβασε ήδη ο κύριος Τουμανίδης δύο εξαιρετικά
αρκετά, αλλά δύο που θα τα αναφέρω προς ξανά, λέει ο ποιητής Γεράσιμος, εδώ, στην αρχή το έχουμε. Πώς να χωρέσουν 17 συλλαβές ψυχή και σώμα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα χαϊκού που δεν ήταν εξαιρετικό. Είχε και άλλα που έλεγε, αν θέλετε μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Και εμείς είπαμε όταν τα διαβάσαμε όλα, όχι πρέπει να μπουν όλα γιατί είναι ένα και ένα. Διαφορετικά το καθένα. Όμως αυτό το εξαιρετικό, αφού δεν ήθελε αρχικά να το βάλει, σκεφτήκαμε κάτι άλλο. Αυτό να λειτουργεί ως ένα ρητορικό ερώτημα και εισαγωγή ουσιαστικά σε αυτό το παράδειγμα κατά κάποιο τρόπο της θήκης μας. Και το άλλο που επίσης ήθελε να αφαιρέσει, και είναι το αγαπημένο της Εύης από όσο γνωρίζω, λειτουργούσε ως μια απάντηση, κατακλείδα ουσιαστικά της έκδοσης, όπου λέει «Με μια ανάσα είπα τον κόσμο όλο και τον κράτησα». Και έτσι κλείνει η έκδοση. Σας αποκαλύψαμε το τέλος. Το ενδιάμεσο όμως θα το ανακαλύψετε μόνος. Να σημειώσω και κάτι, έτσι όπως διαβάζετε αυτά που λέγατε, όντως η ποίηση είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ανακαλύπτουμε τον ποιητή, αλλά μέσα από αυτά που γράφει, ανακαλύπτουμε το βαθύτερο είναι μας. Και αυτό είναι που προσθέτει κάθε φορά στην ανάγνωση το διαφορετικό. Εδώ λοιπόν οι κοιλίδες ήλιου, αυτή η ανθολογία, έχει υπόσχεται να σας αποκαλύψει 24 πτυχές του εαυτού σας. Και είμαι σίγουρος ότι εκτός από το ότι θα τις απολαύσετε, θα εντυπωσιαστείτε και με εσάς τους ίδιους. Να σας διαβάσω κι εγώ ένα που μου αρέσει πολύ. Α, και να πω και για την εικονογράφηση. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ λιτή εικονογράφηση που είναι στο πνεύμα των ποιημάτων. Και αφού αποτελούνται από τρεις στροφές, ήθελα και η εικονογράφηση να αποτελείται από τρία στοιχεία. Είναι αυτό που το είδατε να προβάλλεται κιόλας, μια παπαρούνα. Και είναι ο μίσχος, τα πέταλα και ο στήμονας που είναι ανθρωπόμορφος. Αυτό που ήθελα να διαβάσω εγώ και τώρα δεν το βρίσκω γιατί το έχασα μέσα στις κάρτες, έτσι που σας το παρουσίασα. Πάμε κάτι στο πλώσεις. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή πάνω σε αυτό. Η ανθολογία έχει διάφορες ενότητες, τις οποίες θα τις ανακαλύψετε από μόνοι σας. Αλλά ήδη διαβάστηκε ένα που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω και σε κουτσάκι. Όπως λέω, αυτό θα φορεθεί πάρα πολύ. Όπου λέει ο ποιητής, τα επίγοντα κατηγορούν πάντα τα σημαντικά. Τι πιο στοχευμένο για την εποχή που ζούμε. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, το κατακελτικό θα έλεγα εδώ πνεύμα, γράφει πάλι. Άνθρωποι δειλοί στη φλιαρία κρύβουν τα πρόσωπά τους. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Και τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Γιατί θέλω να μιλήσω λιγάκι για το Γεράσιμο Κουβαρά και να μιλήσω με πάρα πολύ προκειμενικότητα. Ο Γεράσιμος ανήκει στην ταινή μου οικογένεια και το λέω αυτό γιατί τον διάλεξα να είναι στην ταινή μου οικογένεια. Έχουμε δεσμούς βαθιάς αγάπης, όχι αίματος, αλλά τον διάλεξα γιατί τον θαύμαζα. Και τον θαύμαζα για πολλούς λόγους. Καταρχήν, γιατί μου φαινόταν από τότε που τον γνώριζα ένας πολύ ανατρεπτικός άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο πολύ ανατρεπτικός άνθρωπος είχε πάντοτε ως επιλογή την πειθαρχία και τη λιτότητα. Ένας πολύ πληθωρικός άνθρωπος και πολύ εκφραστικός άνθρωπος, ο οποίος ασχολιόταν με τη φωτογραφία, με τη μουσική, με το γράψιμο και χωρίς να έχει την αυτοπροστασία, να τα κρύβει όλα αυτά στο συρτάρι του. Αυτά που έκανε, διάλεγε να είναι και οι τρόποι με τους οποίους θα εκτεθεί και θα επικοινωνήσει με τους άλλους. Αν με ρώταγαν τι θα έλεγα με μία λέξη για τον Γεράσιμο, θα έλεγα ότι ο Γεράσιμος είναι ένας ταξιδιώτης ενσυνείδητος. Δεν υπήρξε ποτέ τουρίστας, ακόμα και στα πιο μέσα εισαγωγικά τουριστικά ταξίδια που μας αφηγήθηκε ή ζήσαμε μαζί του. Ήταν πάντα ταξιδιώτης, με αιτία. Πήγαινε στους επιλεγμένους του προορισμούς, εντός και εκτός, και δεν εννοώ
μόνο ως χώρο εντός και εκτός, με συνείδηση, επιλογή και ταυτόχρονα τελείως ανοιχτός για να επικοινωνήσει, να δει και να μεταφέρει. Είπε κάτι πριν, όταν μάλλον και εγώ είδα τα ποίηματά του, όπως και όταν είχα δει τις φωτογραφίες του, και είπα, μα αυτά πρέπει βεβαίως να τα βλέπει άλλος κόσμος. Έχει μία δυνατότητα να επικοινωνεί, γιατί ξέρετε, ίσως αυτό το λέω ότι πιθανόν να ακουστεί απλοϊκό, αλλά τι είναι η καλλιτέχνη, τι είναι η δημιουργία. Η δημιουργία είναι και η δική μας δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που είπε πριν και ο Αρίσταρχος, ότι ουσιαστικά κάποια στιγμή αισθάνεσαι να μην έχεις εσύ φωνή και κάποιος να σου δίνει, γιατί αυτό που είπε είναι αυτό που θέλεις πάντα να πεις. Η εικόνα που σου έδωσε ήταν αυτή. Ναι, αυτό. Αισθάνθηκα λοιπόν αυτή την ανακούφιση όταν διάβασα τα χαϊκού του Γεράσιμου και αισθάνθηκα και αυτή την ανακούφιση με την απόφαση και την επιλογή του να προχωρήσει σε μία έκδοση. Πριν από λίγο στην εισήγηση την καταπληκτική που ακόμα την έχω στα αυτιά μου και στο μυαλό μου, ο κύριος Τουμανίδης μας μίλησε για τον Καζαντζάκη και μας είπε ότι ήταν ένας ταξιδιωτικός συγγραφέας, ο οποίος πηγαίνοντας στη χώρα ήταν προετοιμασμένος με πολλές γνώσεις για το τι θα συναντήσει εκεί. Και έτσι και η ενασχόλησή του με το χαϊκού και το υπέροχο χαϊκού που μας χάρισε με την ανάγνωσή του πριν. Και εγώ λοιπόν τώρα θέλω να ρωτήσω τον Γεράσιμο, και εσύ είχες προετοιμαστεί έτσι σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, την έχεις επισκεφτεί την Ιαπωνία, ήταν τόσο καταλυτική αυτή η επίσκεψή σου εκεί? Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιαπωνία. Έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, στην Ιαπωνία δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά δεν ήταν ο Ιαπωνικός πολιτισμός και η γνωριμία μου με αυτόν. Φυσικά το χαϊκού το γνώρισα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω τι είναι αυτό ακριβώς που με μάγεψε και στάθηκα στο χαϊκού. Νομίζω ότι είναι αυτό που είναι το ίδιο το χαϊκού. Δηλαδή η πειθαρχία και η λιτότητα της έκφρασης και ο αποσταλμένος λόγος. Δηλαδή αυτό είναι που νομίζω ότι με όθησε στο να αρχίσω και να έχω τη διάθεση να γράψω χαϊκού. Νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε πολύ στην Ιαπωνία και στην ιστορία του χαϊκού, και αλήθεια είναι ότι είναι λογικό να το κάνουμε, γιατί από εκεί ξεκίνησε βέβαια, κινδυνεύουμε καμία φορά να του δώσουμε και μία διάσταση έτσι αρχαιότητας, πώς να το πω, έτσι, λαογραφική. Και ενώ θα έλεγα ότι το χαϊκού είναι πάρα πολύ επίκαιρο είδος. Δηλαδή, ιδιαίτερα στην εποχή μας που υπερκαταναλώνουμε, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία, και όταν πάμε να αναφερθούμε σε κάτι λιτό, σε εισαγωγικά το βάζω το λιτό, συνήθως θα μιλήσουμε για κάτι light, είτε μιλάμε πια για light εκπαίδευση και για light πολιτισμό, είτε οτιδήποτε λιτό δεν είναι αποσταγμένο και ουσιαστικό, είναι συνήθως η light εκδοχή, και νομίζω ότι το χαϊκού απαντάει ακριβώς αυτό. Να κάνω και μία ακόμα ερώτηση και μετά να δώσουμε και το λόγο σε οποιοδήποτε θέλει να θέσει σε όλους σας ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το είπε και πριν ο εισηγητής μας ο βασικός. Θα υπάρξει και χαϊκού νούμερο 2 η επιστροφή. Αυτή είναι η επιλογή σου ως ποιητική φόρμα, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω τι θα έρθει. Καθόλου δεν ξέρω. Αν συμβεί, θα συμβεί. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να γράφω, αλλά ξέρεις, η ζωή μου είναι πολλά πράγματα και το να γράφω που είναι ένα μέρος της. Δεν... Το ξέρεις πολύ καλά, το έχω ξαναπεί, ότι ακόμα και αισθάνομαι αμήχανα όπως έχω ακούσει για μένα σήμερα και λέω ίσως βγαίνει για μηχανία μου, γιατί εγώ λέω παρόλα αυτά, κύριε Τουμανίδη, ακόμα λέω ότι γράφω ποίηματα και δεν αντέχω ακόμα το να με λέτε ποιητή. Μπορεί να το καταφέρω κάποιος να το αντέξω, δεν ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ καν τον εαυτό μου σε δεύτερη. Η αλήθεια είναι όμως ότι τελικά όταν
όταν είναι πολύ πολυλογά, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν και πολυλογά είμαι και ιστορικός και όλα αυτά που λες, δηλαδή θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μα από πού και σπου. Την ίδια στιγμή που είναι και πολύ δικό μου, μπορεί να λέει κανείς ότι δεν μου ταιριάζει. Στα σημαντικά πράγματα, νομίζω ότι το χαϊκού είναι η πρώτη αντίδραση. Και εγώ θέλω μάλλον να κλείσω για με αυτό, γιατί είναι εδώ και άνθρωποι που τους συνδέονται πολύ με αυτό που θα πω. Και στον αποχωρισμό της μητέρας μου, κάποιους μήνες πριν, με χαϊκού βρήκα τον τρόπο να την αποχαιρετήσω. Και με αυτό θα κλείσω. Τη συνταγή σου, κι αν πάντα ακολουθώ, κάτι θα λείπει. Υπάρχει κάποιος στο κοινό μας σήμερα που θα ήθελε να ρωτήσει οποιονδήποτε από τους συζητητές κάτι, τον Γεράσιμο? Ναι. Αυτό που μου δημιουργήθηκε ως απορία είναι το εξής. Στο δικό μου το μυαλό, η έκφραση κοιλίδες θυμίζει σκοτώματα. Σκοτώματα όρασης. Από την άλλη, ό,τι διάβασα ή ό,τι άκουσα μέχρι τώρα αυτή τη λίγη ώρα, είναι πάρα πολύ φωτεινό και πάρα πολύ ενεργές. Πώς διαδέχτηκε λοιπόν αυτός ο τίτλος για κάτι τόσο ενεργές? Και ενώ από την άλλη πρόκειται για κοιλίδες, οι κοιλίδες είναι κόκκινες. Άρα γαμπρές. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλετε να απαντήσει καταρχήν? Ποιος θέλετε να καταρχήν να πω ότι ο τίτλος συνδέεται με ένα από τα χαϊκού που δεν διαβάστηκε καταρχάς. Και που... Και πρέπει να μας το πεις. Και πρέπει να σας το πω. Στο πάτωμά μου... Και αν έχεις διαλέξει να μην το πεις. Όχι, δεν είναι. Όχι. Προς Θεού. Στο πάτωμά μου, ληστές, ξεχάσατε μια κοιλίδα ύλη. Αυτό το συγκεκριμένο χαϊκού έδωσε την αφορμή, θα έλεγα, ο τίτλος βγήκε πάλι συλλογικά και ήταν μια παρότρινση του Αρίσταρχου, αφού μελετήσαμε τα χαϊκού και αφού ξεκίνησε να κάνει την εικονογράφηση και με αφορμή με αυτό το συγκεκριμένο ποίημα έδωσε αυτή την... στο συγκεκριμένο νομίζω ότι η έννοια της κοιλίδας είναι σαφής, πιστεύω. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτή η διπλή ανάγνωση που μπορεί να έχει και ο τίτλος αλλά και τα ποίηματα, συμφωνώ ότι είναι φωτεινά από την ίδια στιγμή, αλλά νομίζω ότι την ίδια στιγμή εξαρτάται από τον αναγνώστη το αν θα φωτίσει τη φωτεινή του πλευρά ή τη σκοτεινή του. Οπότε νομίζω ότι ο κ. Σουμανίδης έκανε μια καλή αναφορά σε αυτό και... Να πω και εγώ τη δική μου άποψη, την οποία ήδη είπα, αλλά την είπα μισή. Εγώ, πριν ασχοληθώ, πριν σκεφτώ τι θα γράψω, τις κοιλίδες έψαχνα. Και βρήκα όλων των ειδών τις κοιλίδες. Κοιλίδες αίματος, κοιλίδες δέρματος, υπάρχουν και οι γεροντικές κοιλίδες. Αλλά είπα, γιατί να τα φορτώσουμε τόσο πολύ και ήθελα να πάρω αυτό το συμβολικό. Δεν ήξερα αν ο Γεράσιμος ξεκίνησε από τις κοιλίδες του ηλίου, πραγματικά. Όχι. Άρα λοιπόν του εξηγήσαμε εμείς τι έκανε. Επομένως, η προσέγγιση που διάλεξα να κάνω ήταν αυτή και νομίζω ότι σωστά, γιατί οι κοιλίδες δεν είναι φωτεινές. Είναι οι μη φωτεινές. Και αν προσέξετε, είπαμε ότι τις λέμε κοιλίδες, διότι γύρω από αυτές υπάρχουν πιο φωτεινά σημεία στο σημείο αυτό του ήλιου. Επομένως,
είναι αμφίσιμη τουλάχιστον ως έννοια και αυτό ακριβώς είναι και η ποίηση, να μην στέκει σε ένα επίπεδο. Όσο περισσότερα επίπεδα μπορούν να συνυπολογίζονται μέσα στο λόγο μας ή και στη σιωπή μας, είναι, σημαίνει ότι κάτι σημαντικό υπάρχει εδώ. Αυτό. Και βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία το ότι ακριβώς σας προβλημάτισε, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά και ο στόχος ενός τύπου. Μα αισθάνομαι ότι υπήρχε ένα ζητητικό δηλαδή ότι υπήρχε λόγος, δεν αυτό ήταν τυχαίο. Ναι. Καμιά φορά βέβαια και πράγματα που γίνονται σε πρώτη ανάγνωση από τύχη, κρύβουν από πίσω μια συνειδητότητα, ας πούμε. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ, και καθώς καλά κάνατε και το παρατηρήσατε, όντως είναι και μια κόντρα, δύο λέξεων, είναι μια πάλι ουσιαστικά εσωτερική. Κοιλίδες και ήλιο. Αυτό, αυτό. Υπάρχει μια ερώτηση. Εγώ όμως έχω μια ερώτηση τώρα και την έχω για τη Σέβη. Δεν είναι ερώτηση. Εδώ είναι ένα πρώτο που παρουσιάζει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ λοιπόν, όταν το είδα, σκέφτηκα ότι όταν είδα την έκδοση, όταν είδα το βιβλίο, σκέφτηκα σέντρο μου και λέω: κοίτα να δεις αυτά τα λιτά φύλλα. Είναι σαν να έχεις μια σειρά φωτογραφίες και ο κάθε αναγνώστης να γίνεται η κορμίζα και να είναι ανάλογο με τον προσωπικό εαυτό του. Έτσι. Και θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει μια μοναδικότητα σε αυτή την έκδοση? Μ' αρέσει να λέω ιστορίες, θα την πω. Υπάρχει όντως μια μοναδικότητα και τη λέω συνήθως στα πιτσιρίκια που πλησιάζουν. Συγκεκριμένα είχε πλησιάσει ένα πιτσιρίκι στο Ηράκλειο της Κρήτης που κάναμε την παρουσίαση. Ήταν 9 χρονών, ένα μικρό, και μου λέει: μαμά της γράφει και εκείνη την ποιήματα. Και της άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο και θέλει να το πάρει. Το κράταγε το παιδάκι στα χέρια, της λέω: λέω πάρε αυτό το βιβλίο, να ξέρεις ότι αυτό είναι το δικό σου βιβλίο. Δηλαδή μπορεί να είναι πολλά, τα έβλεπε εκεί πάνω πολλά το παιδάκι, γιατί της λέω κάθε βιβλίο έχει έναν αριθμό. Είναι υπογεγραμμένο πίσω και είναι 1000 αντίτυπα αριθμημένα και κάθε ένα βιβλίο ανοίξει ένα. Δηλαδή αυτό το βιβλίο είναι το δικό σου βιβλίο. Και αυτό ισχύει, είναι 1000 αντίτυπα αυτή η πρώτη έκδοση και ελπίζουμε να είναι και άλλη βέβαια, αλλά αυτή είναι 1000 αριθμημένα αντίτυπα και μάλιστα είναι και αυτά υπογεγραμμένα. Και οι αριθμοί, 1000 αριθμοί από το χέρι του, αρκετά χειρόγραφο, δεν είναι αποτυπωμένο. Πάντως, να προσθέσουμε κάτι για την λογική των καρτών. Δεν ήταν για αισθητικούς μόνο λόγους η μας άρεση. Αυτό ήταν μια επιλογή που από την αρχή ήταν ξεκάθαρη και ήταν και δική μου, θα έλεγα. Δεν ήθελα με τίποτα αυτά τα χαϊκού να είναι εγκλωβισμένα, βιβλιοδετημένα σε ένα εξώφυλλο και το ένα πίσω από τα άλλο με μια συγκεκριμένη σειρά, αλλά ήθελα πραγματικά το κάθε ένα από αυτό να μπορεί να ταξιδέψει ανεξάρτητα και να κάνει τη δική του διαδρομή. Και χάρηκα πολύ όταν είδα πως έτσι λειτουργεί. Όταν μου είπε ένας φίλος ότι ένα από αυτά το έχει βάλει στον υπολογιστή του στο γραφείο, ένα άλλο με ένα μαγνητάκι στο ψυγείο του, η Ντόρα χρησιμοποιεί το αγαπημένο της για σελιδοδείκτη. Αυτή είναι η λογική. Το κάθε ένα από αυτά να κάνει ένα ταξίδι, το δικό του ταξίδι και τη δική του διαδρομή, ελεύθερα και ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα πρόσωπο τώρα. Που πρέπει να συζητήσουμε μια ενέκρυση λογικότητα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να μοιραστούμε? Υπάρχει δεδομένο, θέλουμε και να χαιρούμε. Καλά, είναι τέλειο, είναι σαν γάμος. Αρχίζει να μ' αρέσει το πάρα πολύ. Και με μετά να ξέρει και μετά. Αυτά είναι οι ανατροπές που λέω εγώ, εκείνη η ανατροπή. Ευχαριστήσουμε λοιπόν το αίτιο και να του συγχαρούμε για τον υπέροχο χώρο κατά πράσινο που έχει φτιάξει εδώ. Ξανακάνουμε τα πια. Και καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές και καλές επιλογές. Θα πω ένα χαϊκού που αφορά τις παπαρούλες. Αυτό όμως πέστε δύο λόγια όμως τώρα εδώ για αυτό το έργο, γιατί εγώ κρατήθηκα να μην πω γι' αυτό και να μην πω και χαϊκού. Θα μπορούσε να το είχα εμπνευστεί κοιτά, βλέποντας αυτό.
οι παπαρούνες, τι άκουσαν άραγε και κοκκίνησαν. Thank you.